Να συμπληρώσω μερικά για την ιεροσύνη των γυναικών, παρακαλώ. Όχι πολλά. Παλαιότερα ενθυμούμε ότι στο Αρχονταρίκι, στα πρώτα χρόνια της εδώ διακονίας μου, είχαμε κάνει εδώ ειδική ομιλία εκτενέστατη για το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Δεν ξέρω αν είχε τότε καταγραφεί, αλλά θα σας πω σήμερα μόνο μερικά γενικά πράγματα, διότι το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο απασχολεί και τους θεολογικούς διαλόγους με τους ετεροδόξους, επειδή ορισμένες ομολογίες ετερόδοξες, όπως οι Αγγλικανοί και άλλοι Προτεστάντες, οι οποίοι μάλιστα παρέστηραν και τους Ρωμαιοκαθολικούς, έχουν δεχθεί την ιεροσύνη των γυναικών και χειροτονούν και γυναίκες επισκόπους και γυναίκες ιερείς. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα του θεολογικού διαλόγου, εξαιτίας δε των κακών επιδράσεων που ασκούν αυτοί οι διάλογοι και στους δικούς μας τους θεολόγους, αντί εμείς να τους επηρεάζουμε, μας επηρεάζουν εκείνοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των θεολογικών διαλόγων. Έχει εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση και στο δικό μας τον θεολογικό χώρο και χθες εμνημόνευσα απλώς σύντομα στην ομιλία που έκανα για την κρίση στον χώρο της Εκκλησίας και της θεολογίας, ότι σε ένα θεολογικό συνέδριο που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη και το έκανε το τμήμα θεολογίας, το πολύ εξυγχρονιστικό μεταπατερικό τμήμα στην πλειονότητά του, στα πορίσματα του συνεδρίου, στα συμπεράσματα, υπήρχε και το πόρισμα ότι οι θεολόγοι, οι ορθόδοξοι θεολόγοι, η ορθόδοξη εκκλησία δεν έχει ισχυρά επιχειρήματα εναντίον της χειροτονίας των γυναικών. Ότι δηλαδή κανονικά αφού δεν έχουμε επιχειρήματα ισχυρά, θα πρέπει να προχωρήσουμε κι εμείς στην χειροτονία των γυναικών. Υπενθυμίζω βέβαια ότι το 1998, το ενθυμούμε αυτό γιατί μου ζητήθηκε μία δική μου συμβολή, έγινε στη Ρόδο ένα συνέδριο το οποίο διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ειδικά για το θέμα της χειροτονίας των γυναικών. Στη γραμμή αυτή ευτυχώς υπάρχει παραδοσιακή αυστηρότηση και όχι εξυγχρονισμός και εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θα πρέπει να τα λέμε όλα. Ο τίτλος του συνεδρίου αυτού της Ρόδου του 1998 ήταν «Περί του αδυνάτου της χειροτονίας των γυναικών εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία». Είναι αδύνατο στην Ορθόδοξη Εκκλησία να γίνει δεκτή η χειροτονία των γυναικών. Τα πρακτικά του συνεδρίου αυτού έχουν εκδοθεί σε έναν τόμο που τον έχουν εκδώσει οι εκδόσεις Τέρτιος της Κατερίνης και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει περισσότερα για το θέμα αυτό. Εγώ να σας πω μόνο σύντομα τα εξής. Το ισχυρότερο επιχείρημα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το εκπαραδόσεως επιχείρημα. Όχι οι ψηλές θεολογίες, υπάρχουν και θεολογικοί λόγοι, αλλά το ισχυρότερο επιχείρημα είναι το εκπαραδόσεως επιχείρημα, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Και το εκπαραδόσεως επιχείρημα λέει ότι αν η ιεροσύνη των γυναικών έπρεπε να θεσμοθετηθεί και αν η ιεροσύνη των γυναικών αποτελεί υποτίμηση της γυναίκας, θα έπρεπε την ιεροσύνη των γυναικών να την εισαγάγει ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ήταν δυνατόν ο Χριστός, ο οποίος τόσο πολύ εξύψωσε τις γυναίκες και βοήθησε τις γυναίκες, πόσες περιπτώσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε παρουσίας γυναικών, βοηθείας γυναικών, πόρνες γυναίκες, τα πόδια του άνοιψα, τη συγχώρεσε αφέοντες η αμαρτία σου κτλ. Τόσα γεγονότα, οι μυροφόρες γυναίκες που τον ακολουθούσαν, η Παναγία ίδια. Λέει λοιπόν το επιχείρημα ότι αν έπρεπε να θεσμοθετηθεί και αν αυτό αποτελούσε όντως υποτίμηση της γυναίκας, της οποίας τόσο πολύ ετίμησε ο Χριστός, θα είχε συστήσει ο Χριστός να συγκαταλέγονται ανάμεσα στους Αποστόλους και γυναίκες. Μεταξύ όμως των 12 Αποστόλων, τους οποίους απέστειλε ο Χριστός για να συνεχίσουν το έργο του ως ιερείς, και οι διάδοχοι των Αποστόλων που είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς, μεταξύ αυτών των Αποστόλων και των διαδόχοντων δεν ορίστηκε ποτέ καμία γυναίκα, όχι μόνο μεταξύ των 12 Αποστόλων, αλλά και μεταξύ των 70 Αποστόλων δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Λοιπόν, αν η Εκκλησία αποφασίσει τώρα για το θεσμό της ιεροσύνης των γυναικών, ενεργεί εναντίον της θελήσεως
και της οργανώσεως της Εκκλησίας της Βασικής, η οποία έγινε από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Και εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι αν υπήρχε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα άξιζε να ιερωθεί, αυτό είναι η Παναγία. Η Παναγία η οποία είναι πάνω και από ιερείς, πάνω και από επισκόπους, πάνω και από αγγέλους, υπερτέρα των ουρανών, μίζων Αγίων, Αγία Αγίων μίζων. Δεν παραπονέθηκε η Παναγία γιατί δεν την έκανε Απόστολο ο Χριστός, η μάνα του. Και παραπονούνται τώρα οι νέες γυναίκες που είναι πιο άξιες από την Παναγία για να γίνουν ιερείς και για να γίνουν επίσκοποι. Αυτό λοιπόν είναι το εκ παραδόσεως επιχείρημα, το οποίο λέει ότι δεν μπορούμε να καινοτομούμε και να εισάγουμε θεσμούς μέσα που δεν έχουν θεσμοθετηθεί από την πρώτη. Το αντιεπιχείρημα ότι ήταν άλλες τότε οι συνθήκες και ότι αν σήμερα ο Χριστός ζούσε, ίσως αντιμετώπιζε το πρόβλημα διαφορετικά, ή και στο παραπλήσιο επιχείρημα ότι η Εκκλησία δεν αντιμετώπισε παρόμοιο θέμα παλαιότερα, απαντούμε ότι αντιμετώπισε η Εκκλησία, όχι μόνο στην Αποστολική εποχή, αλλά και μεταγενέστερα, τον 4ο αιώνα, την εποχή του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, υπήρχε μία αιρετική ομάδα των Κολυριδιανών, οι οποίοι και αυτοί είχαν χειροτονήσει γυναίκες, και τις οποίες κατεδίκασε η Εκκλησία και συνοδικά, και ο Άγιος Επιφάνιος έχει ειδικό σύγγραμμα στο οποίο καταδικάζει αυτήν την τάση της ιεροσύνης των γυναικών, και μάλιστα χρησιμοποιεί αυτό το ισχυρό, το εκ παραδόσεως επιχείρημα, ότι ποτέ γυναίκα δεν ήταν μεταξύ των Αποστόλων, των Αποσταλέντων ως ιερέων να κηρύξουν στον κόσμο, και ότι η Παναγία θα ήταν η πρώτη η οποία θα έπρεπε να γίνει ιερεύση. Τώρα, αν μερικοί, μπορεί κανένας να σκεφτεί μερικούς λόγους θεολογικούς και άλλους πνευματικούς για τους οποίους η Εκκλησία δεν θεσμοθέτησε τον θεσμό της ιεροσύνης των γυναικών, μπορεί να εντοπίσει τέτοιους λόγους. Καταρχήν, ο αρχιερεύς, ο επίσκοπος, είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Και ο Χριστός ήταν άνδρας. Ο μέγας αρχιερεύς είναι άνδρας. Λοιπόν, μια γυναίκα με διαφορετικό φύλο δεν θα ήταν δυνατόν να ήταν εις τόπον και τύπον Χριστού του μεγάλου αρχιερέως. Επομένως, το ανδρικό φύλο του πρώτου αρχιερέως, του αρχιερέως Χριστού, είναι εκείνο το οποίο αποτελεί ένα εμπόδιο στο να γίνουν γυναίκες τύποι Απόστολοι του μεγάλου αρχιερέως Χριστού λόγω της φύσεώς των. Ένας δεύτερος λόγος, και ας μην εκλειφθεί αυτό ως υποτίμηση, ο οποίος συνδέεται μάλιστα και με την απαγόρευση εκ μέρους της Εκκλησίας να διδάσκουν οι γυναίκες, είναι ότι αφού μες στην Αγία Γραφή ρητά απαγορεύεται στις γυναίκες να διδάσκουν, γυναικοί δε διδάσκουν ούκ επιτρέπω, μες στις Εκκλησίες, όχι έξω, να μην γίνει παρεξήγηση, μες στην Εκκλησία, μες στον ναό. Γυναικοί δε διδάσκουν ούκ επιτρέπω ουδέ αυθεντήν ανδρός. Είναι δυνατόν να υπάρξει επίσκοπος και ιερεύς που να μην διδάσκει? Δεν θα τηρήσουμε το Ευαγγέλιο? Αποστολή του ιερέως και του επισκόπου είναι να διδάσκει. Αφού λοιπόν η Αγία Γραφή λέει ότι δεν πρέπει να διδάσκει ο ιερεύς, πώς θα κάνουμε γυναίκες και παπαδίνες επισκόπους οι οποίες θα διδάσκουν μέσα στην Εκκλησία? Έξω μπορούν να διδάσκουν. Η Εκκλησία δέχεται την εκτός του ναού διδασκαλία των γυναικών, αλλά μέσα στην Εκκλησία απαγορεύεται στις γυναίκες να διδάσκουν. Εγώ δεν σκεπτόμενος, αυτό είναι δικό μου επιχείρημα, μπορεί να είναι και λάθος, αλλά μου φαίνεται λογικό, είναι ότι ο θεσμός της ιεροσύνης των γυναικών εισάγει μία ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν δεν απεκλείονται οι γυναίκες από την ιεροσύνη, θα υπήρχε ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως προς ποιο σημείο? Ως προς το σημείο ότι οι γυναίκες έχουν την μεγάλη τιμή, την μεγάλη χαρά να γίνονται μητέρες και να συνδέονται περισσότερο με τα παιδιά τους. Το οποίο στερούμαστε εμείς οι άνδρες. Εμείς οι άνδρες είμαστε διαρκώς παιδιά. Κάτω από μητέρες, κάτω από γυναίκες, κάτω από την καθοδήγηση, ακόμα και αν γεράσουμε, γυναίκες μας καθοδηγούν και μας διδάσκουν. Να λοιπόν ο βωμός στο ιερατείο των γυναικών. Το ιερατείο, η τράπεζα των γυναικών είναι η μητρότητα. Λοιπόν, αφού οι γυναίκες έχουν ένα διδασκαλείο, έχουν το θεσμό της μητρότητος, ας έχουν και οι άνδρες την πατρότητα. Και ένας, έτσι είναι. Δηλαδή όλοι είμαστε παιδιά κάποιας μάνας. Ο πατέρας είναι λίγο στην άκρη. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Όλοι μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου, ο πατέρας είναι λίγο στην άκρη. Και υπάρχει επίσης και, πώς είπατε, και υπάρχει επίσης και ένας πρακτικός λόγος,
ο οποίος μάλιστα δείχνει πόσο αντιφατικός είναι ο φεμινισμός. Ο φεμινισμός καταπολεμεί την μητρότητα και καταπολεμεί και την εγκυμοσύνη. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πως η Εκκλησία, για τον λόγο ότι η γυναίκα διακονεί στο θυσιαστήριο της μητρότητος και είναι η αίρια του θυσιαστηρίου αυτού, σκέφτηκε πως αφού η μητέρα πρέπει να κάνει όχι ένα και δύο παιδιά και τρία και τέσσερα και πέντε, το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής της πρέπει να είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Πώς λοιπόν εγκυμονούσα με όλες αυτές τις διαταραχές του μητρικού κύκλου, τις ψυχολογικές, τις όλες τις άλλες, πώς θα πηγαίνει μέχρι το θυσιαστήριο? Φαντάζεστε οι επισκοπίνες έγκυες μέρα στο θυσιαστήριο? Και δεν το λέω πλευράς αισθητικής μόνον αυτό, γιατί μπορούσε να πει κανένας και να γελάσει. Κάποια φορά το είπα σε φεμινιστικούς κύκλους και γελάσανε. Ε, πάτερ, λέει τώρα. Δεν το λέω μόνο για λόγους αισθητικής, το λέω για λόγους ψυχικής, πνευματικής, δυσκολία. Όταν η γυναίκα είναι έγκυος, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, να συνέλθει, να κηρύξει, να διδάξει. Λοιπόν, η Εκκλησία λοιπόν σοφώς, κατά τη γνώμη μου, για αυτούς τους λόγους, όχι γιατί υποτιμά τη γυναίκα. Τη γυναίκα την ανέβασε η Εκκλησία εκεί που έπρεπε. Και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα από την νομοθεσία του Βυζαντίου, όπου φαίνεται πώς πήρε την ρωμαϊκή νομοθεσία ο χριστιανισμός και η Εκκλησία που υποτιμούσε την γυναίκα και που έφτασε αυτήν την νομοθεσία. Όλες οι σύγχρονες ευρωπαϊκές νομοθεσίες που εξίσωσαν τη γυναίκα στηρίζονται στο Ευαγγέλιο και στις πατέρες της Εκκλησίας. Για να σας θυμίσω απλώς αυτό που είπε επιγραμματικά ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, επικρίνοντας την παλιά παράδοση εναντίον των γυναικών: άνδρες οι νομοθετούντες και δια τούτο κατά γυναικών η νομοθεσία. Το Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου είναι. Οι άνδρες έκαναν τους νόμους, γι' αυτό την νομοθεσία την έκαναν εναντίον των γυναικών. Και ήρθε το Ευαγγέλιο και ο Χριστός και τα εξίσωσε όλα αυτά, ούκαι εν άρσεν και θύλη. Πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Αυτά λοιπόν τα λίγα σχετικά με το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Παρακαλώ, ορίστε.